Αγγλία δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ξαναγίνει. Και παγκοσμίως από ό,τι είδα, σε μια έρευνα που έκανα, πρέπει να είναι η τρίτη μεγαλύτερη καταστροφή. Ναι. Έτσι, σε τόσο σε μικρή έκταση, σε τόσο χρονικό διάστημα, έτσι. Πραγματικά είναι μεγαλύτερη παγκοσμίως. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, 7 μήνες μετά, θυμίζω, 23 Ιουλίου του 2018, μάλιστα εκείνη τη μέρα ήμουν και στον αέρα στο Δελτίο Ειδήσεων και περιγράψαμε την κατάσταση. Είχαμε επιχειρήσει τότε ανεπιτυχώς να σε βρούμε, γιατί έτρεχε σαν τρελός και προσπαθούσες να μαζέψεις τα σημάζευτα εκεί, γιατί ήταν μια κατάσταση που ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Χάος και μόνο χάος. Και εσείς οι τοπικοί άρχοντες, εσύ κυρίως, γιατί ο άλλος έλειπε, εσύ κυρίως, έτρεχες να βοηθήσεις από εδώ και από εκεί. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου με ένα μικρό πυροσβεστικό σώμα που έχει ως μη όφιλε, δεν μπορούσε να σταματήσει με δύο υδροφόρες και με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Μια πύρινη λέλαπα, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς πυροσβεστικά οχήματα. Μας αφήσαν μόνους, κάηκαν άνθρωποι, χάθηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν ζωές. Πραγματικά ήταν μια εφιαλτική, μια κόλαση του δάντη, μια εφιαλτική νύχτα. Η οποία φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, ακόμα σας στοιχιώνει, έτσι. Στοιχιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Όλα. Οι άνθρωποι, 1500 σπίτια στους δύο Δήμους, Ραφίνας Πικερμίου και Δήμο Μαραθώνα, είναι εκτός των εστιών τους. Φιλοξενούμενοι πολλοί από αυτούς σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Καλύπτουν τις στάχτες για να βρουν υπολείμματα από την προηγούμενη ζωή τους. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει αλλάξει η κανονικότητα. Θέλουν πάνω από δύο χρόνια να επανέλθουν. Να επανέλθουν τα σπίτια τους, ακόμα και αν το κράτος έχει πάρει γενναία μέτρα. Ακόμα δεν έχουμε νικήσει το τέρας γραφειοκρατίας. Το έχουμε κάνει πιο γρήγορα, αλλά δεν το έχουμε νικήσει. Είμαστε πάντα πιο πίσω από τη θέληση των πολιτών, άρα έχουμε προβλήματα. Είναι αλήθεια αυτά που καταγγέλλονται, ότι πάρα πολλοί από τους πληγέντες δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις τους? Έχετε τέτοια εικόνα, κύριε Δήμαρχε? Πριν αλλάξει το οικονομικό έτος, περίπου το 80% των πληγέντων είχαν πάρει τις αποζημιώσεις. Ναι, υπάρχει ένα 20% που φωνάζει. Το 20% δυστυχώς. Είναι διαδικαστικό το θέμα εκεί? Είναι διαδικαστικό, γιατί έπρεπε να γίνει μεταφορά των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του 18 στον προϋπολογισμό του 19, που έγινε σε εμάς το Δήμο, έγινε την περασμένη Πέμπτη. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν πάρει σχεδόν στο σύνολό τους οι άνθρωποι τα επιδόματα, τα οποία δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε μέσα στο 2018, γιατί πραγματικά είναι μια ανάσα ζωής. Κύριε Δήμαρχε, επειδή την περιοχή σου την ξέρω πάρα πολύ καλά, τα καλοκαίρια μου από μικρό παιδί εκεί τα πέρασα, στον Άγιο Ανδρέα δίπλα στο Ζούμπερι. Κατά συνέπεια, το μάτι για μας ήταν πολύ κοντά και ερχόμασταν πάρα πολλές φορές. Ήμουν αρχηγός της κατασκηνώσης εκεί του Άγιου Ανδρέα για πάρα πολλά χρόνια. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, με πιάνει η ψυχή μου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εμείς τότε εκεί, και αυτό πεδείχθηκε και πέρσι που έγινε η μεγάλη ζημιά, είχαμε μάθει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκενώσουμε τις κατασκηνώσεις και τις γύρω περιοχές σε περίπτωση φωτιάς. Μάλιστα, κάναμε και ασκήσεις πυρασφάλειας. Εντάξει, δεν περιμένει κανείς από ένα Δήμο να κάνει ασκήσεις πυρασφάλειας, αλλά εκεί στη χαοτική κατάσταση που τελικά οδήγησε σε αυτό που βλέπουμε, υπάρχει, ξέρεις, ακόμα η απορία του κόσμου του ποιος είχε την ευθύνη για να δοθεί εντολή εκένωσης, αν υπάρχει τέτοιο. Αφού έχετε κάνει αρχηγός κατασκήνωσης, οι κατασκηνώσεις έχουν αυτόνομο σχέδιο δράσης. Έτσι. Κάνουν εκένωση όποτε θεωρήσουν ότι υπάρχει κίνδυνο. Και φύγανε τα παιδιά τότε που έγινε η καταστροφή σε εσάς. Ναι, δεν είναι αλήθεια αυτό, είναι η μισή αλήθεια. Για πέστε μας, γιατί η εικόνα ήταν ότι φύγανε αμέσως. Ναι. Έτσι μας είπαν. Εκενώθηκαν οι κατασκηνώσεις και πήγαν 200 μέτρα παρακάτω στην παραλία. Στην παραλία. Αν η φωτιά έφτανε, θα κεγόντουσαν όλοι, γιατί το πρώτο αυτοκίνητο που άνοιξε ο δρόμος για να μπορέσει να τους πάρει ήταν 11 παρατέρα το βράδυ. Εκενώθηκαν οι κατασκηνώσεις και πήγαν κοντά στη θάλασσα, αλλά κάηκαν άνθρωποι στη θάλασσα και στο μάτι. Τα δέντρα αγκαλιάζουν, όπως ξέρετε, τις ακτές εκεί πέρα. Αν έφτανε η πύρινη λέλαπα, θα κεγόντουσαν όλοι. Ευτυχώς και φωτιά έπιασε και ο στρατός επενέβηκε και σταμάτησαν τη φωτιά στην αρχή των κατασκηνώσεων των στρατιωτικών εκεί πέρα στα ΑΚΑΗ. Ναι, που είναι στη σειρά αυτές όλες, γι' αυτό. Οπότε δεν κινδύνευσαν τα παιδιά. Αν έφτανε η φωτιά, πραγματικά θα κινδύνευαν και ας είχαν φύγει από το χώρο της κατασκήνωσης. Ξέρετε κάτι, εγώ σας θυμάμαι τότε που τρέχατε και μάλιστα τρέχατε παντού. Σας είδαμε και έτσι. Και από την τηλεόραση, ξέραμε και από συναδέλφους που ήταν εκεί, σας είδανε και αυτοί. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Γιατί τελικά είστε κι εσείς ένας από τους κληθέντες, ως κατηγορούμενοι να πω, για την υπόθεση αυτή. Ναι. Απολογούμενοι να πω.
Πάντως είστε κι εσείς μέσα σε αυτή την ομάδα των πολλών. Η κυρία Δούρου είναι μέσα, ο κύριος Ψινάκης, εσείς, ο αρχηγός πυροσβεστικής, ο αρχηγός αστυνομίας και ένα σωρό άλλοι. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει. Όλοι είμαστε. Όλοι είστε. Άφησε ένα κομμάτι της προηγούμενης ερώτησης που δεν απάντησα. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την εκένωση. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνη είναι η περιφέρεια, εφόσον δεχθεί η εισήγηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει ένα μέτωπο 5 χιλιόμετρων που εξελίσσονταν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη Συγκρού δεν μπορεί να γνωρίζει αν δεν δεχθεί εισήγηση από τον επιχειρησιακά υπεύθυνο. Είναι αποδεδειγμένο από τη δικογραφία ότι δεν υπήρξε ποτέ εισήγηση προς την περιφέρεια. Το κράτος δεν λειτουργήσε με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το κακό. Κατά συνέπεια, η πυροσβεστική έχει τη βασική ευθύνη. Για μένα το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Λέω τώρα μετά από καιρό, μήπως. Ξέρετε, έχουν καταλαγιάσει και λίγο τώρα τα. Όλα τα πορίσματα τα οποία έχουν δημοσιευθεί των σοφών που έχουν αναλάβει αυτά τα κομμάτια, ρίχνουν την ευθύνη εκεί ακριβώς που εστίασα στην πρώτη στιγμή. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, από ό,τι γνωρίζω, τελειώνει η προανακριτική διαδικασία. Ο ανακριτής θα διαβάσει συνολικά το φάκελο στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει ποιοι από αυτούς που έχουν αποχρώσει ενδείξεις ή δεν έχουν αποχρώσει ενδείξεις θα πάνε στο ακροατήριο. Κατά την εκτίμησή μου, όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι, είτε έχουν ευθύνη είτε δεν έχουν ευθύνη, θα διαβαστούν στον εισαγγελέα για να αποφασίσει ο εισαγγελέας και το Συμβούλιο Εφετών, νομίζω όπως λέγεται, τα ξέρω καλά και τα δικονομικά, ποιοι θα πάνε στο ακροατήριο. Εγώ δεν φοβήθηκα από την πρώτη στιγμή και είπα ότι πρέπει να είμαστε εκεί, εμείς οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αποδειχθεί αλήθεια. Μια αλήθεια η οποία έχει ευθύνες και ονοματεπώνυμα. Δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει ένα κράτος στη γενικότητα που φταίει. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν αυτό το κράτος και αυτοί έχουν την ευθύνη που χάθηκαν ζωές, περιουσίες, καταστράφηκαν οικισμοί. Ξέρετε, από την κουβέντα μας, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι η βασική ευθύνη την έχει πυροσβεστική. Παρ' όλα αυτά όμως, να θυμίσω ότι τότε ο Πρωθυπουργός μαζί με τους αρμόδιους και αναρμόδιους υπουργούς που είχε εκεί πέρα γύρω του μαζέψει, είχαν αποφανθεί ότι δεν φταίει ούτε ο αρχηγός πυροσβεστικής, ούτε ο αρχηγός αστυνομίας, γιατί να θυμίσω ότι μέσω του αρμόδιου υπουργού του κ. Τόσκα είχε αρνηθεί να ζητήσει τις παραιτήσεις τους. Αφήστε τι έγινε μετά. Μετά από καιρό που κάποιοι συμβούλεψαν ότι πρέπει να τους καρατομήσει. Πρώτα απ' όλα, εκείνο το διάστημα, κανείς δεν έφταιγε. Ένας πρωθυπουργός δέχεται τις εισηγήσεις και ανάλογα με τις εισηγήσεις που δέχεται, κάνει την τοποθέτησή του. Νομίζω ότι μετά από τόσους μήνες που έχουν περάσει, αλλά και μετά από μερικές μέρες από το γεγονός, αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε γίνει. Ο καθένας προσπαθεί να διώξει την μπάλα από πάνω του, την ευθύνη της μπάλας εννοώ. Έτσι. Και έτσι οδήγησαν τον Πρωθυπουργό να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Όπως τον οδήγησαν εκείνο το βράδυ να μιλήσει ότι δεν υπήρχε γνώση για νεκρούς. Όταν εγώ από τις 7 και τόσο που ρωτήθηκα από διάφορα μέσα, είχα πει ότι υπάρχουν νεκροί και πάρα πολλοί. Δυστυχώς δικαιώθηκα για ένα νούμερο που ήταν κατ' υπολογισμό ότι θα είναι τριψήφιο το νούμερο. Έφτασε στους 100. Μακάρι να ήταν σε μονοψήφιο. Δυστυχώς όμως η καταστροφή ήταν τέτοια σε έκταση, οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, δεν μπόρεσαν να φύγουν και δυστυχώς υπάρχουν και νεκροί μετά. Μετά εννοώ από δευτερογενή λόγο, από τη λύπη τους, από προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θέματα υγείας, που όλα αυτά δεν προσμετρώνται στους νεκρούς πυρκαγιάς, όμως καταστράφηκαν ζωές. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε μιλήσει για νεκρούς. Μάλιστα, εγώ είχα χρησιμοποιήσει και από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τις δηλώσεις σας όταν υπήρχαν υπουργοί του κ. Τσίπρα που λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχουν νεκροί και εσείς δημοσιογράφετε για όλα που αναπαράγετε τέτοιες ειδήσεις. Δικαιωθήκατε. Δυστυχώς οι νεκροί είναι 100 επισήμως τουλάχιστον, γιατί φαντάζομαι ότι με τέτοια καταστροφή ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που, να το πω τώρα έτσι λίγο μακάβρια, να έχουν εξαϊωλωθεί και να μην μετρήθηκαν. Κάποιοι αυτό, οι οποίοι να μην είναι καν Έλληνες. Γι' αυτό δεν μπορώ να έχω. Ναι, να μην είναι Έλληνες. Να είναι δηλαδή, ξέρετε, εκεί υπήρχαν και αλλοδαποί, ας πούμε. Δεν είναι παντού σε τέτοια γεγονότα υπάρχουν μύθοι και αλήθεια η οποία μπορεί να μην έχει αναδειχθεί στο 100%. Εύχομαι να μην υπάρχει αυτός ο μύθος. Η επόμενη μέρα, κύριε Δήμαρχε, που φαντάζομαι είναι δύσκολη, και όταν λέμε η επόμενη μέρα, λέμε και σήμερα, επόμενες μέρες. Βρίσκει τους κατοίκους, φαντάζομαι, να απευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, να απευθύνονται στον Δήμαρχο και να ζητάνε βοήθεια πάσης φύσεως. Πώς ανταποκρίνεστε? Εντάξει, ξέσπασε ένα κίνημα αλληλεγγύης, ευτυχώς. Πολύ μεγάλο. Σε αυτά πολύ οι Έλληνες είμαστε πρώτοι, ευτυχώς που είμαστε πρώτοι. Είδα τόνους τροφίμων, ρούχων, πρώτων ειδών να έρχονται εκεί στο Δήμο σας. Ελπίζω να μπορέσατε να τα διανύμετε σωστά, γιατί είναι και θέμα τώρα. Πού θα δώσετε? Ο καθένας μπορεί να έρθει να ζητήσει και να μείνει και πληγέντας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε τον όγκο
ώστε να μην πεταχτούν. Είναι πολύ σημαντικό η αγάπη αυτή, το περίσσευμα αγάπη των ανθρώπων να φτάσει σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Ακόμα και τα φάρμακα, τα οποία φτάσανε κατά τεράστιο αριθμό και δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε, τα δώσαμε στο κέντρο υγείας, τα δώσαμε σε μονάδες υγειονομικές για να μπορέσουν να γίνουν χρήσιμα για τους πολίτες. Δεν πετάξαμε τίποτα, δημιουργήσαμε μια δομή, το κέντρο αλληλεγγύης Ραφίνας Πικερμίου, ένα εκπληκτικό κτίριο 1.500 τετραγωνικών, που ακόμα και σήμερα, 7 μήνες μετά, βοηθάει 491 οικογένειες, έχει μοιράσει, το λέω, είναι όχι ένα σούπερ μάρκετ, έχει οικοσκευές, έχει χρώματα, έχει πράγματα που μπορεί να τους βοηθήσει την επόμενη μέρα. Μοίρασε 40.000 μερίδες φαγητό σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει μια πολλαπλή βοήθεια και θα τη συνεχίσουμε και θα είμαστε εκεί όσο χρόνο έχουν ανάγκη. Το θέμα της στέγασης κάποιων ανθρώπων που έμειναν χωρίς. Το θέμα της 1.500 σπίτια κατάλληλα, να θυμίσω. Έτσι ακριβώς. Καμένα σπίτια, 1.500. Έχει λυθεί πολλαπλώς. Ένα μέρος, περίπου 150 και πλέον οικογένειες τουλάχιστον από το Δήμο Ραφίνας, φιλοξενούνται στα θέρετρα των στρατιωτικών κατασκηνώσεων. Είτε είναι του στρατού, της αεροπορίας, ακόμα και στις κατασκηνώσεις που έχει διαχειρίζεται ο Δήμος Μαραθώνα, που είναι πρώην κατασκηνώσεις του Υπουργείου Υγείας. Εκεί ήμουν αρχηγός. Υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Έχω δικό μου. Υπάρχει επίσης μια νομοθετική ρύθμιση η οποία επιδοτεί το ενίκιο με τιμές οι οποίες δεν είναι ευκαταφρόνητες. Όμως η αγορά ξεπέρασε. Επειδή ακριβώς υπήρχε μεγάλη ζήτηση σπιτιών, υπάρχει μεγάλη τιμή στην ενοικίαση. Οι τιμές είναι παρακάτω από την πραγματικότητα. Δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση παντού, ακόμα και στη συμφορά. Ακόμα και τώρα. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι. Όχι, να τα λέτε αυτά, κύριε Δήμαρχε. Ναι, έτσι είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που φιλοξενούνται, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει σε άλλα σπίτια που είχαν πιθανώς σε άλλο μέρος της Αττικής και το είχαν εκεί ως εξοχική ή μη διαμονή, να το πω έτσι, για ένα έτος. Με κάποιο τρόπο πάντως έχει λυθεί το θέμα, χωρίς να είναι 100% κατάλληλες συνθήκες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα στέγασης. Εκείνες οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που υπήρχαν στην περιοχή διεσώθηκαν κάποιες από αυτές, νομίζω, ναι. Όλες. Όλες. Δεν υπάρχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, οι περισσότερες είχαν πισίνα. Μάλιστα, λειτουργήσαν ευεργετικά και για τις τριγύρω οικίες και μπόρεσαν και μια περιοχή την περιχαρακώσαν από το να καεί. Εκεί δεν θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν για κάποιες οικογένειες. Θα πείτε τώρα ιδιωτικές. Τις πρώτες μέρες οφείλω να ομολογήσω ότι φιλοξενήθηκαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, γιατί πόσο μπορεί να αντέξει ένας επιχειρηματίας. Υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος ήρθε και έδωσε 6.000 μερίδες φαγητού από την τσέπη του. Έτσι, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούν σε βάθος χρόνου γενικώς ιδιωτική πρωτοβουλία να αντικαταστήσει την κρατική μέρημνα. Το κράτος πρέπει, και ένα μέρος του κράτους είναι και ο Δήμος, δεν αρνούμε καμία ευθύνη, να είναι εκεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, δήμαρχοι, έσπευσαν με τις όποιες δυνάμεις είχαν να βοηθήσουν. Είδα απορριμματοφόρα από άλλους Δήμους. Είδα ποικίλο τρόπος. Μόνο θέλω να πω ότι η ΚΕΔΕ μετέφερε για ένα μήνα το κέντρο λειτουργίας στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Έκανε γενικές συνελεύσεις, έκανε συμβούλια. Οι υπουργοί ερχόντουσαν στο Δήμο. Πρωθυπουργός ήρθε στο Δήμο, δεν πήγαινε ο Δήμαρχος που συνήθως πήγαινε. Αλλά ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Ζούλα, κύριε Δήμαρχε. Τώρα εντάξει. Ακούστε να δείτε. Στο ήρθε δικό σκαστός, μου Δήμο, έτσι, δεν στο, μου Δήμο, στο δικό μου Δήμο δεν ήρθε κανένα στη Ζούλα. Ήρθανε όλοι από το Δημαρχείο. Μα με συγχωρείτε, ο διάλογος που έκανε εκεί με κατοίκους ο Πρωθυπουργός. Ήταν σε άλλο Δήμο, έτσι θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω. Δεν ήταν όταν πέρασε από εσά εκεί με έναν που μίλαγε και καλά ότι ήταν. Όχι, ήταν στο μάτι. Εκεί στην Κιανής Ακτής που πήγε. Τώρα, αν στο διάβα του για τον γυρισμό της Αθήνας σταμάτησε κάπου, εντάξει. Άλλη μόνο δεν μπορώ να εντάξει, είναι και τα σύνορα και λίγο περίεργα, γιατί εσείς συνορεύετε και με το Δήμο εκεί του Μαραθώνα. Έχετε δίπλα ότι έτσι, Άγιο Ανδρέα, ναι, αμάκρυ. Τα σύνορα είναι τυπικά. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες δεν έχουν σύνορα. Γι' αυτό οφείλω να ομολογήσω σε μια συνεργασία. Το λέγατε αυτό και από τότε. Ναι. Και βοήθησα και βοηθήθηκα όπου μπορούσαμε να ανταλλάξουμε αυτή την αλληλεγγύη. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα αυτή τη στιγμή επουλώνονται οι πληγές, χτίζονται πάλι κάποια σπίτια. Έχουν βγει μέχρι σήμερα ένας πολύ μικρός αριθμός αδειών. Γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα. Ξεκινήσει να χτίζονται 6 με 7 σπίτια. Οι άδειες είναι πολύπλοκες για να κατεθούν. Πρέπει να ακολουθήσουν τις τροπολογίες των νόμων οι οποίες γίνανε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλοί ιδιώτες μηχανικοί ακόμα ενημερώνονται για αυτό το καθεστώς, δεν είναι εύκολο.
Επομένως, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μείνει πίσω. Όπως είπα, είμαστε πίσω από τις ανάγκες των πολιτών. Με δεδομένο ότι υπήρξε όχι μόνο άναρχη δόμηση, εγώ θα έλεγα άτακτη. Δεν σε, ένα μέρος, ναι, σε ένα μέρος. Σας λέω ότι την ξέρω ότι υπήρχε σε ένα μέρος, να έχετε δίκιο. Υπάρχει σκέψη επανασχεδιασμού εκεί, επαναχωροθέτησης των οικοπαίδων. Για να, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή να δημιουργηθούν έξοδοι διαφυγής προς την παραλία πλέον. Αυτό λέω. Θυμάστε που ποιος υπουργός είχε πει ένα μέτρο. Ο Καμένος το είχε πει. Ένα μέτρο ο καθένας να δώσετε λέει για να δημιουργηθούν δρόμοι. Το θυμάστε. Βεβαίως. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή ιδίως του Ματιού, γιατί το κόκκινο λιμανάκι που είναι το κάτω κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων, το κόκκινο λιμανάκι είναι εντός σχεδίου. Ο Βουτσάς, το κομμάτι το δικό μας και το κομμάτι του Δήμου Μαραθώνα είναι εντός σχεδίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο Μάτι. Στο Μάτι, αλλά και στο κόκκινο λιμανάκι κοντά στη θάλασσα, έχουν δεσμευτεί κομμάτια γης από γεωτεμάχια, από οικόπεδο, όπως θέλετε πέστε το, από τον άξονα του δρόμου 8 μέτρα ένθεν και ένθεν, ώστε να ανοίξουν κεντρικοί δρόμοι, πραγματικά να χτιστούν οικισμοί που θα έχουν περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς κανόνες για να γίνουν ασφαλείς για τους κατοίκους. Δεν μπορεί να ρίξει το κράτος εκατομμύρια ευρώ και πάλι οι άνθρωποι σε μια άλλη φυσική καταστροφή να μην μπορούν να φύγουν. Το βλέπω πολύ λογικό. Κάποιος θα δώσει γη για να ασφαλίσει και την ίδια την οικογένειά του. Εντάξει, από την άλλη είναι και άδικο, γιατί θα αυτοί οι άνθρωποι έτσι, ναι, επένδυσαν περιουσίες, κόπους μιας ζωής, σαν ένα εξοχικό σε μια μόνιμη κατοικία, γιατί από εξοχικά τα περισσότερα γίνανε μόνιμες κατοικίες. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Το ότι το κράτος άργησε να προχωρήσει στις πολεοδομικές μελέτες και ήρθαν οι οικιστικές ανάγκες και βγήκαν μπροστά. Το κράτος μόνιμο αργήθηκε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικό ευρωπαϊκό κράτος, θα πρέπει να είμαστε μπροστά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Επομένως, τώρα πρέπει να ξαναχτίσουμε τους οικισμούς, να τους χτίσουμε σωστά. Δεν επιτρέπεται να τους ξαναχτίσουν πάλι αυθαίρετους. Ελπίζω εδώ να υπάρχει συνένεση και από τους κατοίκους πλέον. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος. Το μεγαλύτερο μέρος, ναι. Πάντα υπάρχουν φωνές, έτσι. Αλλά η αρχή που ισχύει σε μια δημοκρατία είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Σωστά. Έτσι δουλεύουμε και εκεί, φαντάζομαι, στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να πω στους τηλεθεατές ότι θα δούμε έτσι και πώς κινηθήκατε εσείς όλο αυτό το διάστημα που είστε δήμαρχος. Να πω ότι. Να αφήσουμε τώρα το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, αν θέλετε κάποιο μήνυμα προς την πολιτεία. Γιατί πραγματικά εδώ σας δίνει μια ευκαιρία και σε εμάς να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά, να το πούμε τώρα, μήπως ακούσουν κάποιοι οι οποίοι εργάζονται για τον καλό αυτού του τόπου. Υπάρχουν πράγματα. Πριν πάω στο πολιτικό σκέλος, δηλαδή, τη συζήτηση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βελτιώσουμε, ιδίως αφορούν τα κίτρινα σπίτια που πιστεύω ότι ακόμα υποχρηματοδοτούνται. Βγήκε πρόσφατα μια υπουργική απόφαση που λέει ότι αν υπάρχει ασύμφορο κατασκευής, μπορεί να γκρεμιστεί και να χτιστεί καινούριο. Γίνονται συνεχείς βελτιώσεις ώστε να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τους οικισμούς. Εγώ θέλω να πω ότι γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια καταστροφή συμβαίνει σε μια εκτός σχεδίου περιοχή, σε ένα τμήμα μάλλον μια εκτός σχεδίου περιοχή και επιτρέπεται η ανοικοδόμηση. Και επιτρέπεται με όρους και προϋποθέσεις. Όχι ανεξέλεγκτα πλέον. Είμαστε εδώ πέρα, οτιδήποτε παραφωνία υπάρχει, να την προωθήσουμε και να τη λύσουμε. Βρίσκουμε βίκο άουτα. Μπορεί να είναι 100 νεκροί που οδηγούν, όμως οφείλω να πω ότι βρίσκουμε βίκο άουτα. Βίκο άουτα. Κοιτάμε την επόμενη. Παντού, φαντάζομαι, έτσι. Παντού, μιλάτε και παντού, για την πολιτεία και για τους δημότες. Και θέλω να πω από την κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Διότι αυτές οι ρυθμίσεις περνάνε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους. Στο σύνολό τους. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Κύριε Δήμαρχε, εσείς λοιπόν είστε δήμαρχος 2,5 χρόνια στο Δήμο. Περίπου. Ναι. Και να διευκρινίσω γιατί είστε 2,5 χρόνια, γιατί είχατε κάνει μια συμφωνία κυρίων που τηρήθηκε με τον Βασίλη τον Πιστικίδη το 2014. Ξεκίνησε εκείνος ως δήμαρχος και στα 2,5 χρόνια παραιτήθηκε να λάβετε εσείς. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που τηρούνται τέτοιες συμφωνίες. Τουλάχιστον από τη δική μου δημοσιογραφική πορεία. Συνήθως δεν γίνονται τέτοιες συμφωνίες γιατί ξέραν ότι δεν θα τηρηθούν. Εσείς την κάνατε, την τηρήσατε και ξεκίνησε
αυτή η διαδικασία ως εξής. Βασίλης Μπιστικής ήταν δήμαρχος, ήταν αντιδήμαρχος, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και στην πορεία, όταν γίνεται σε δήμαρχος, εκείνος έγινε γενικός γραμματέας. Σωστά. Και μάλιστα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τον καινούριο νόμο τώρα του Κλεισθένη, όπου έλεγε αρχικά ότι όποιος είναι γενικός γραμματέας σε κάποιο Δήμο δεν μπορεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος σε επόμενες εκλογές. Τελικά με τροπολογία αυτό το πήραν πίσω και καλά κάνανε, γιατί όταν κάνεις ένα νόμο τελευταία στιγμή δεν μπορείς να βάζεις τέτοιους όρους. Ο άλλος πρέπει να γνωρίζει από πριν για να μπορέσει να προγραμματίσει και την πορεία του. Ήθελα να σταθώ σε αυτό. Ένα σχόλιο αρχικά για την συνεργασία σας το 2014 με τον Βασίλη τον Πιστικίδη. Εκείνο γνωρίσαμε ως δήμαρχο, μετά εσάς. Εσείς πέσατε πάνω και στα γεγονότα, βεβαίως, και έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούμε καλύτερα. Εμείς κάναμε μια συμφωνία συνεργασίας, δύο παλιοί γνώριμοι, δύο παλιοί φίλοι. Την κάναμε πάνω από το τραπέζι. Την γράψαμε στο φυλάδιό μας. Α, την ήξερε ο κόσμος δηλαδή. Έτσι. Είναι γραμμένη πάνω στο πρόγραμμα. Επομένως, τέθηκε στην κρίση του Δημότη, του εκλογικού σώματος και υπερψηφίστηκε. Τηρήσαμε το λόγο μας. Σήμερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Κλεισθένη δεν επιτρέπει μια τέτοια συμφωνία. Έτσι. Γιατί δεν επιτρέπει? Διότι δεν αποφασίζει η δημοτική πλειοψηφία με την απλή αναλογική ποιος θα είναι δήμαρχος αν κάποιος παραιτηθεί. Αποφασίζει το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια συμφωνία πάνω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι δεν νοείται να γίνει για ανθρώπους οι οποίοι κατεβαίνουν στο δημόσιο βίο. Απόλυτα λογικό. Οπότε η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να έχουμε χωριστές διαδρομές τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι, στον πρώτο γύρο δηλαδή των δημοτικών εκλογών. Ναι, δεν επιτρέπει λοιπόν τη διαδικασία αυτή ο νέος νόμος, διότι πλέον με την απλή αναλογική και με την συμμετοχή από την πρώτη Κυριακή των Δημοτικών Συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να προκύψει δήμαρχος ο οποίος να μην βρίσκεται στην παράταξη του απερχόμενου δημάρχου. Να είναι οποιοδήποτε. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στη φιλοσοφία αυτή τη όλη κατάσταση νομίζω ότι είναι και πιο λογικό να μην επιτρέπονται συμφωνίες από πριν. Αυτή τη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πειραματόζωο σε ένα πρωτόγνωρο πείραμα της απλής αναλογικής. Γιατί θα πρέπει όλοι όσοι κατεβαίνουν στο τοπικό πολιτικό στίβο να έχουν ένα πολιτισμό, γιατί την επόμενη μέρα θα πρέπει να συνεργαστούν. Γιατί η τοπική κοινωνία πρέπει να δουλέψει. Δεν μπορεί να μείνει ακέφαλη και αδίκητη επειδή κάποιοι δημιουργούν προσωπικές κόντρες ή εκτραχύνουν τα πράγματα. Πρέπει όλοι να το σκεφτούν, αυτοί που κατεβαίνουν, να διατηρήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό. Κύριε Δημαρχέ, ο Έλληνας αυτοδιοικητικός όμως είναι έτοιμος να γίνει Σκανδιναβός, ας πούμε, στη λογική συνοτροπία των όσων περιγράφεται? Γιατί μου λέτε ότι πρέπει, ναι. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι πρέπει, αλλά αλλιώς έχουμε δει να εξελίσσονται όλα αυτά τα χρόνια οι αυτοδιοικητικοί στις σχέσεις τους, τέλος πάντων, και με την κοινωνία, αλλά και μεταξύ τους. Δεν συμφωνούν εύκολα. Δεν μπορούμε να θέλουμε όμως πολίτες, να έχουμε μάλλον πολίτες, οι οποίοι να ζητάνε σκανδιναβικές παροχές και οι πολιτικοί να κινούνται σε επίπεδα τριτοκοσμικών χωρών. Πρέπει όλοι να εναρμονιστούμε. Είναι ένα μεγάλο μάθημα. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα υπάρχει παντού η ποιότητα των ανθρώπων που πρέπει, αλλά θα πρέπει οι πολίτες να στείλουν στη διοίκηση εκείνους που μπορούν να συνεργαστούν. Χωρίς συνεργασία δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ναι, χρειάζεται μια ωριμότητα από τους ψηφοφόρους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως η ΚΕΔΕ είχε ταχθεί κατά του Κλεισθένη, να θυμίσω. Ναι, σαφέστατα. Έτσι, στο σύνολό του. Σαφέστατα, γιατί ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το συνηθισμένο πειραματόζωο. Δηλαδή, το κράτος, οι βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο δεν το έχουν εφαρμόσει στο δικό τους πεδίο, το εφαρμόζουν κάπου αλλού. Γι' αυτό είπατε ότι είναι πειραματόζωο η αυτοδιοίκηση. Εντάξει, θα υπάρξουν προβλήματα την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένο, γιατί ο Δήμαρχος θα πρέπει να κάνει και συναλλαγές. Συναλλαγές, καλές συναλλαγές. Εγώ καλές το λέω. Όχι, και θέλω να εύχομαι. Συναλλαγές, και να ελπίσω. Συναλλαγές ο Δήμαρχος μπορεί να έκανε και με το προηγούμενο καθεστώς. Διότι γιατί? Και σήμερα πάρα πολλοί Δήμοι που οι Δήμαρχοι είχαν την απόλυτη πλειοψηφία αφού τους έδινε το εκλογικό σύστημα το 60%. Ναι. Ανεξαρτήτως αν πέραν 30, 40, 50, 50 δεν παίρνανε. Έτσι. Κάνανε συμφωνίες. Και όταν έβγαζε κάποιον από αντιδήμαρχο, ανεξαρτητοποιούνταν και πήγαν απέναντι. Σήμερα πάρα πολλοί γειτονικοί μου φίλοι δήμαρχοι δεν έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι στην πορεία απεσκύρτησαν κάποιοι. Και από το δικό μας συνδυασμό έφυγε ένας από τους 16. Οι 15 μείναν εκεί όμως. Α, είστε από τους τυχερούς ή κανούς. Είμαστε από τους τυχερούς. Έτσι, και κάπου άλλο. Για να τους κρατάτε κοντά σας. Εντάξτε, όταν το προσωπικό συμφέρον μπαίνει μπροστά από το δημόσιο, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ, παρέα με τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερημίου, τον κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς. Το δείξει live, μέρος δεύτερο. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Εδώ έχουμε τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερημίου, τον κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς. Συζητήσαμε για αυτή την μεγάλη καταστροφή στο Μάτι. Ξεκινήσαμε δηλαδή να μιλάμε για τα του Δήμου. Ήδη μιλήσαμε για τη συνεργασία του με τον Βασίλη τον Πιστικίδη. Και τώρα θα πάμε να δούμε, κύριε Δήμαρχε, μαζί ένα βιντεάκι. Εντάξει, είναι μεγάλο, θα το δούμε στην αρχή, να πάρουμε μια εικόνα, μια γεύση από το έργο που έχει γίνει αυτά τα 4,5 χρόνια. Σωστή. Πέντε κοντεύουμε, στο Δήμο σας, στο Δήμο Ραφίνας Πικερημίου. Πάμε. Αναβαθμίζουμε το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στο Δήμο μας. Σεβόμαστε τον ελεύθερο χρόνο του πολίτη. Γήπεδο ποδοσφαίρου και κλειστό γυμναστήριο Μαρίνας και Αθανασίου Μαρτίνου. Αναβαθμίζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αναβάθμιση κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Κατασκευάσαμε νέα πίστα skateboard στην πόλη μας. Αναβάθμιση των γηπέδων τένις στο νέο Βουτζά. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα, κύριε Δήμαρχε. Βλέπουμε βέβαια από πίσω εδώ σε φόντο το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, τα 4,5 χρόνια στο Δήμο σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, διασώζονται όλα αυτά τα έργα που βλέπω, γιατί βλέπω και κατασκευές. Υπήρξαν καταστροφές σε κάποια πράγματα. Στην πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου πλήγηκαν 4 σχολικές μονάδες και ένα αθλητικό κέντρο του Νέου Βουτσά. Οι 3 σχολικές μονάδες είχαν επιδιωρωθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου που άρχισε το σχολικό έτος. Μάλιστα, είχαμε την τιμή ο πρόεδρος Δημοκρατίας να έρθει να ξαναεγκαινιάσει μία από αυτές. Σε 2 μήνες μέσα. Γιατί τέλος Ιουλίου έγινε η καταστροφή. Μιλάτε για 1,5 μήνα τώρα. Δουλεύαμε πολύ. Δουλεύαμε 24 ώρες χωρίς να κοιμόμαστε. Το αθλητικό κέντρο του Νέου Βουτσά τώρα γίνεται το κτίριο που είδατε στο βίντεο. Το λέω τώρα. Μέσα στο Φεβρουάριο θα παραδοθεί πλήρες. Σχεδιάζουμε να κάνουμε και ένα κλειστό, σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, να μετατρέψουμε σε κλειστό. Και επίσης τα ειδικά σχολεία τα οποία έχουμε και είναι συλλεκτήρια από τον Οροπό μέχρι το Λαύριο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που πάθανε μια μικρή ζημιά, θα έρθει ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων από τον Απρίλιο, που τελειώσαμε όλες τις μελέτες και θα τα ξανακάνει καινούργια τα κτίρια. Μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση των υποδομών. Έχει έρθει ο Όμιλος με την Λινέο, θα
με τεράστια χορηγία, πάλι 600.000 ευρώ για τα σχολεία της Ραφίνας και το κλειστό γυμναστήριο. Διαχειριζόμαστε πολύ μεγάλες χορηγίες με σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μείνουν υποδομές στην πόλη και στους ανθρώπους. Παίρνετε και κάποιες έξτρα επιχορηγήσεις τώρα λόγω της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί? Ή ας πούμε οι επισκευές που είπατε, έγιναν με ιδίους πόρους? Οι επισκευές έγιναν είτε με χορηγίες είτε με ιδίους πόρους. Χορηγίες είχατε, ναι, κάποιοι είχαν ευαισθητοποιηθεί. Μας έδωσε το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών 1.200.000 ευρώ. Τόσα έδωσε και στο Δήμο Μαραθώνα για να διαχειριστούμε τα θέματα άμεσης επέμβασης. Να βοηθήσουμε στην υλοτόμηση, στην απομάκρυση αμιάντου, να κάνουμε κάποια πράγματα που το μεγαλύτερο βάρος το ανέλαβε βέβαια αυτό, αλλά βοηθήσαμε και εμείς ως Δήμος, νοικιάσαμε το χώρο και για τους δύο Δήμους να πηγαίνουν τα προϊόντα της υλοτόμησης. Και επίσης έχει δοθεί και ένα τεράστιο κονδύλι για οδικούς άξονες, 14,8 εκατομμύρια, για την πληγήσα περιοχή, ώστε να επιδιορθώσουμε το οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι μιλάμε για έργα πολλών εκατομμυρίων. Σημαίνει ότι αναβαθμίστηκαν οι υποδομές, σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν νέες καταστάσεις, από ό,τι βλέπω. Είναι αρκετά τα εκατομμύρια που επενδύθηκαν. Αυτά που βλέπετε στο βίντεο που περνάει μπροστά από τους τηλεθεατές, είναι έργα που γίνανε και τα 4,5 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μέχρι και να έρθει ο προαστιακός, η αποχέτευση, η οποία θα είναι έτοιμα μέχρι το 23, για την πλημμυρική θωράκιση με το μεγάλο ρέμα Ραφίνας, εκατομμυρίων ευρώ, λύσαν ζητήματα σημαντικά για το δεύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας. 2 εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν εκεί πέρα, σε ένα λιμάνι με υποδομές δεκαετίας 60 και με αριθμό ταξιδιωτών 2019. Ναι, τι μπορεί να γίνει τώρα σε αυτό το λιμάνι, κύριε Δήμαρχε? Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, αν έρθει, προγραμματίσαμε να έρθει ο προαστιακός. Να γίνουν οδικοί άξονες. Ένα μέτρο αυτό, σημαντικό. Οδικοί άξονες, να γίνουν χώροι στάθμευσης. Πού? Υπάρχουν χώροι, αλλά πρέπει αυτοί να επιχορηγηθούν. Δέχθηκε η πολιτεία και το Υπουργείο Υποδομών να μας επιχορηγήσει για να τους κάνουμε. Να κάνουμε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη, πραγματικό. Να μπορώ να προσλάβει. Να προλάβω σαν δήμαρχος, ο Δήμος δηλαδή, να προσλάβει ανθρώπους για να μπορούν να την ελέγξουν. Σήμερα, με την απαγόρευση προσλήψεων, επειδή δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε τα 600.000 οχήματα που σταθμεύουν ετησίως από τους ταξιδιώτες που φεύγουν με τα πλοία. Είχατε δημοτική αστυνομία. Δεν αλλά καταργήθηκε. Δεν είχατε καθόλου εσείς. Δεν είχατε καθόλου εσείς. Γιατί μετά γύρισανε κάποιοι επισωστές τους. Την επαναφέραμε στον οργανισμό, ναι, αλλά δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις. Πιστεύω ότι θα πάρουμε κατ' εξαίρεση. Είμαστε το δεύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας. Έτσι. Πρέπει να έχουμε δημοτική αστυνομία να ελέγξουμε αυτό το πράγμα, αυτή τη στάθμευση, η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, δεν επιτρέπει να λειτουργήσει το εμπορικό κέντρο της πόλης, δεν έχετε κανένα ούτε τον καφέ του να πιει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι απροσδιορίστος ο χρόνος που θα γυρίσει στο σπίτι του. Γιατί να ταλαιπωρηθεί επομένως, πηγαίνει κάπου αλλού. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και είμαστε στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, πήρανε μια λανθασμένη απόφαση το ΣΑΣ, το Συμβούλιο Οκτωπολογικών Συγκοινωνιών, να αυξήσουν τα πλοία τη θερινή περίοδο 2019. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και πρέπει να την αναστείλουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί τα 13 πλοία να γίνουν 18 σε ένα λιμάνι που ήδη ήταν κορεσμένο. Προφανώς. Κύριε Δήμαρχε, εγώ βλέποντας πάντως αυτά τα οποία παρουσιάζουμε, θεωρώ ότι έχει γίνει σημαντικό έργο. Κατά την άποψή σας, είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει κατά τη διάρκεια μιας θητείας? Έχω τους λόγους μου που ρωτάω. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια σας. Εσείς άλλωστε μιλάτε έξω από τα δόντια, δεν έχετε πρόβλημα. Είναι το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα τέλος πάντων. Είναι το μεγαλύτερο αντικειμενικά, αλλά αυτό τελικά είναι στην κρίση των πολιτών. Σημασία έχει αν το έργο που κάναμε ήταν το έργο που χρειάζονταν οι πολίτες. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, λέμε ναι. Οι πολίτες θα το πούνε σε 3 μήνες στην κάλπη. Ωραία. Δεν σας πω τότε, κύριε Δημάρχε. Όλα καλά. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η ένταση εκεί στην περιοχή και έχουμε δολιοφθορές, έχουμε επιθέσεις σε συνεργάτες σας, σε εσάς τον ίδιο? Υπάρχει μια κατάσταση που δεν θυμίζει πολιτισμένη περιοχή, επιτρέψτε μου να το πω. Εγώ μπορώ να το πω αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ούτε να επιτίθενται και να δέρνουν κόσμο, ούτε να βάφουν αυτοκίνητα, να χαράσουν αυτοκίνητα, να σπάνε αυτοκίνητα συνεργατών σας. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Ή τέλος πάντων, αν δεν ξέρετε το γιατί, πέστε μου τι υποθέτετε. Εγώ βλέπω έργο, γι' αυτό το λέω. Δεν αναγνωρίζετε λοιπόν από κάποιους εκεί αυτό?
Υποθέτω ότι κάποιοι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Όμως η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται και ποιοι το κάνουν και ποιοι οδηγούν σε πόλωση ένα κλίμα. Όταν μια δημοτική αρχή βαδίζει καλά και έχει τις προϋποθέσεις να λύσει το θέμα το ποιος θα διοικήσει αυτή την πόλη, πιθανώς και από την πρώτη Κυριακή, κάποιοι προσπαθούν να πάνε όχι σε διάλογο, αλλά σε τραμποκισμούς. Εμείς θα μείνουμε μακριά από αυτή τη διαδικασία, τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Να, αλλά κύριε Δημαρχέ, αυτές οι καταστάσεις που τουλάχιστον έχουμε διαβάσει από τις περιγραφές από το site, έτσι, από συναδέλφους που ασχολούνται και με το τοπικό ρεπορτάζ, μας πάρει πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα, κάθε μέρα να υπάρχει μια δολιοφθορά σε συνεργάτες σας, σε φίλους σας. Θα λυθούν όπως βλέπετε. Φαντάζομαι ότι για κάποιο λόγο τα κάνουν. Είπατε, έχουν άσει την ψυχραιμία τους. Το καταλαβαίνω. Έχουν γίνει σχετικές αναφορές στο Τμήμα Ασφαλείας, που είναι από τα καλύτερα της χώρας. Θα βρεθούν ή θα σταματήσουν. Θα διαλέξουν ένα από τους δύο δρόμους αυτοί που τα κάνουν. Εσείς πάντως, φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, έχετε στο μυαλό σας και για ποιο λόγο τα κάνουν. Έτσι. Είπατε, έχουμε στην ψυχραιμία. Εγώ το δέχομαι αυτό σε επιχείρημα. Αλλά και ποιοι είναι. Φαντάζομαι. Το ποιοι είναι δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, πιστέψτε με. Έτσι, όταν έρθει η ώρα, θα το πούν αυτοί που είναι αρμόδιοι. Γιατί λέω... αυτή τη στιγμή έχουν επιληθεί αυτοί που είναι αρμόδιοι. Ξέρετε γιατί επιμένω, γιατί πάμε σε εκλογές. Αν λοιπόν τώρα, πόσους μήνες έχουμε τις εκλογές, τρεις. Ωραία. Αν τρεις μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα γεγονότα που περιγράφουμε και συζητάμε, αντιλαμβάνεται κανείς τι έχει να γίνει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Τι έχει να γίνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Εκτός αν κάποιος κερδίσει από την πρώτη. Και τελειώσει. Θέλω να πιστέψετε ότι η ψυχραιμία είναι η απάντηση σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες πράγματι μας οδηγούν πάρα πολλά χρόνια πίσω και σε μη δημοκρατικά πολιτεύματα. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι δέχεστε κι εσείς απειλές για κάποιους λόγους από αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ δέχτηκα μία προσωπική επίθεση για την οποία την έχει καταδικάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έκτοτε δεν με αγγίζουν. Το ότι πήγαν και βανδαλίσανε τον οικογενειακό τάφο, αυτό είναι ένα κομμάτι που το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Οι άνθρωποι δεν είναι εκεί πέρα μέσα, είναι τα μάρμαρα και οι μνήμες, αλλά οι μνήμες ζουν όσο ζει ο άνθρωπος που τις έχει. Επομένως, δεν με πτωούν και δεν πτωούν τους συνεργάτες μου τέτοιες κινήσεις, ούτε δηλειοφθορές σε αυτοκίνητα, ούτε όλα τα υπόλοιπα. Τους τα χαρίζω. Αυτές, κύριε Δήμαρχε, είναι συμπεριφορές που δεν αρμόζουν στην χώρα μας, δεν αρμόζουν στην Ελλάδα, έτσι, η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα για να φτάσει εδώ που έφτασε. Θυμίζουν, ξέρω εγώ, Μπαγκλαντές, Σιέρα Λεόνε, κάτι τέτοιες χώρες. Βανδαλίσανε τον οικογενειακό τάφο. Δηλαδή, εντάξει, τι να πει κανείς. Υπάρχουν πάντα ανεγκέφαλοι, έτσι. Αυτό όχι, δεν είναι φοβερό, το διάβασα. Ναι. Δεν ήθελα να το πω, το είπατε μόνος σας. Είναι φοβερό, είναι τρομακτικό. Ναι. Δηλαδή, τι κάνανε. Υπάρχουν ανεγκέφαλα, παρακαλώ, μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι να το προσπεράσουμε. Όχι, προφανώς. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το Δήμο μας η συμπεριφορά ενός ή δύο ατόμων. Κοιτάξτε, καλό είναι όμως ο κόσμος, κύριε Δήμαρχε, και όποιος δεν ξέρει, να τον ενημερώνεται. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω, εντάξει, στην περιοχή προφανώς και γίνει γνωστό αυτό, αλλά ξέρετε, μας ακούνε και κόσμος που μπορεί να είναι και ιδεροδημότες, μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν τη περιοχή. Νομίζω μια χαρή ευκαιρία είναι αυτή. Εγώ θέλω όλα να είναι στο φως. Όποιοι θέλουν στον υπόκοσμο να ακολουθήσουν αυτές τις συμπεριφορές. Εκείνο που έχω να πω προς όλους είναι ότι δεν πτωούμαστε. Εμείς προσφέρουμε στην πόλη μας, και εγώ και οι συνεργάτες μου και όλοι αυτοί που έχουν συνταχθεί στο να πάμε το Δήμο μας την επόμενη μέρα. Επομένως, θα συνεχίσουμε ό,τι και να γίνει. Ωραία, άρα θα είστε εκ νέου υποψήφιος. Αυτονόητο, αυτό το έχω φαντάζομαι. Πει. Είναι αυτονόητο, το ξέρω, το επιβεβαιώνετε. 5-6-7 θα είναι υποψήφιοι συνολικά. Κάπου εκεί νομίζω. 6 έχουν εκδηλώσει την πρόθεση. Θα δούμε πώς θα καταλήξουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα και με την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών και θα περάσει με νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή. Το συν 50% λέτε. Το συν 50% των υποψηφίων αρχίζει και γίνεται λίγο βαρύ το πεπόνι να το φας. Συνήθως οι δήμαρχοι όμως έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι στο θέμα της επιλογής, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι γεμίζουν συνήθως τα ψηφοδέλτιά τους με υποψηφίους. Σωστό. Τη δυσκολία την έχουν οι αντίπαλοι. Έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Άρα να υποθέσω λοιπόν ότι θα έχετε ένα πλήρες ψηφοδέλτιο με το συν 50% και βεβαίως η επόμενη μέρα, λόγω του κλεισθένη, θα σας υποχρεώσει και εσάς να κάνετε συνεργασίες. Είχαμε πλήρες όταν δεν ήταν ο μόνος συνδυασμός που είχε πλήρες ψηφοδέλτιο όταν δεν ήμασταν στη διοίκηση του Δήμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τώρα ακόμα πιο εύκολα. Άρα λοιπόν πάμε. Εντάξει, 5-6 υποψήφοι δεν είναι πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν άλλοι Δήμοι. 18-19 ακούω στην Αγία Παρασκευή. Είναι απίστευτο. Ναι. Ακούω.
Αλλά κοιτάξτε, όταν είναι 19, άντε να μείνουν 13, να μείνουν 12. Το πείραμα της απλής αναλογικής λειτουργεί. Ναι, το πείραμα λειτουργεί. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, εμείς τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε 3-4 λεπτά. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να απευθυνθείτε προς τους δημότες σας, να πείτε κάτι το οποίο θα θέλατε να περάσετε και ως μήνυμα και εν ώψη των εκλογών και εν ώψη των όσων συζητήσαμε. Έτσι. Εγώ θέλω να απευθύνω προς όλους τους πολίτες ότι, και να τους διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε εκεί δίπλα στις ανάγκες τους. Νομίζω ότι αποδείξαμε όλο το χρονικό διάστημα ότι και έργο παράξαμε και στις δυσκολίες δεν κάναμε πίσω. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή, δεν ρίξαμε τις ευθύνες αλλού. Κοιτάξαμε να κάνουμε το δικό μας χρέος απέναντί τους. Ζητούμε να μας εμπιστευτούν για την επόμενη μέρα, να πάμε το Δήμο μας σε ένα επόμενο επίπεδο, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, σε έναν τόπο που αξίζει κάποιος να διαλέξει να ζει αυτός και η οικογένειά του. Γιατί δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν οι νέοι, μάλλον, κάνουν την επιλογή να φύγουν. Και την κάνουν την επιλογή όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, την κάνουν την επιλογή γιατί το κράτος δεν είναι εκεί. Δεν έχει δομές να τους υποστηρίξει, γιατί πιστεύω ότι το χρήμα είναι δεύτερος παράγοντας. Όταν σε αφήνει χωρίς δομές, όταν σήμερα ακόμα η παιδεία είναι με τα φροντιστήρια, η υγεία δυστυχώς έχει καταρρεύσει το κεντρικό σύστημα και πηγαίνει στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όταν δεν βρίσκεις δουλειά, αναγκάζεσαι, όταν είσαι νέος και θέλεις να φτιάξεις ζωή σου, να μεταναστεύσεις. Εμείς στον τόπο μας θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τόπο και θα το κάνουμε στο τοπικό μικροκλίμα. Θα την αλλάξουμε την οικονομία μας, θα δημιουργήσουμε την ανάπτυξη. Ναι, είστε σαφείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Δήμος έχει στελεχειακό δυναμικό για να μπορέσει να προχωρήσει σε όλα αυτά τα οποία εσείς οραματίζεστε? Γιατί το λέω? Γιατί πάρα πολλοί δήμαρχοι έρχονται εδώ και μου λένε ότι δεν έχω προσωπικό να δουλέψω, δεν έχω επιστημονικό ειδικά προσωπικό, δηλαδή καταρτισμένους υπαλλήλους, και προφανώς δυσκολεύει το έργο τους αυτή η όλη κατάσταση που υπάρχει στο σύνολο του Δήμου της χώρας. Είπατε την καρδιά του προβλήματος. Ναι, πράγματι το προσωπικό είναι λίγο. Το ενισχύσαμε σαν διοίκηση, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε τον όγκο και το μέγεθος των έργων που έχουν προγραμματίσει. Πιστέψτε με ότι για να έρθω στην εκπομπή σας, έχω αφήσει υπαλλήλους πίσω που δουλεύουν 8 ώρα το βράδυ. Και το κάνουν με τη δική τους θέληση, χωρίς να πληρώνουν υπερορίες, όπως το κάνανε τις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού, που δουλεύαν 8 ώρες και ερχόντουσαν άλλες 8 ώρες να βοηθήσουν εθελοντικά τους ανθρώπους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους υπαλλήλους, τα στελέχη, ακόμα και τους απλούς υπαλλήλους, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για να οδηγήσουν το Δήμο στην επόμενη μέρα. Κανένας δεν κάνει τίποτα μόνος του. Ο Δήμαρχος, πιστέψτε με, μόνο εντολές δίνει. Κάποιος πρέπει να σε εκτελέσει. Αυτοί οι άνθρωποι από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ είναι εκεί και εκτελούν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε απαραίτητοι. Είμαστε γρανάζια σε μια μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, κύριε Δήμαρχε, διότι είναι γνωστό ότι δεν παίρνουν πλέον υπερορίες οι άνθρωποι. Δηλαδή παίρνουν το μισθό τους και άντε αυτές τις πόσες 20. Δεν μίλησα για χρήματα. 20 ώρες το λέω εγώ έτσι. Γιατί... Εξάλλου τα χρήματα τώρα τα βλέπουμε ηλεκτρονικά. Οι διακινήσεις δεν υπάρχει πλέον ρευστό. Υπάρχει ηλεκτρονική διακίνηση χρήματος, ναι, όταν υπάρχει. Ναι, κατά συνέπεια υπάρχει φιλότιμο εκεί στην περιοχή. Δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθει ο Δήμος. Το φιλότιμο είναι ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα. Είναι ευτυχώς. Και είναι αυτό που μας σώζει. Λοιπόν, άρα στελεχειακό δυναμικό έχετε και δεν έχετε από ό,τι κατάλαβα. Είστε δηλαδή... Έχουμε κατρετισμένο, αλλά λίγο. Λίγο, ναι. Έτσι. Γι' αυτό είπα έχετε και δεν έχετε. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, υπάρχει? Δηλαδή, εδώ υπήρξαν συνάδελφοί σας που ήρθαν και μου είπαν ότι ανανέωσαν τους στόλους τους, ότι πήραν χρήματα από προγράμματα, πήραν. Είδα εγώ κάποια πράγματα τώρα στο βιντεάκι που... Την έχουμε ανανεώσει, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, όμως είναι ανανεωμένος ο στόλος, μπορεί και είναι λειτουργικός. Κάναμε επενδύσεις, θα κάνουμε ακόμα περισσότερες. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι η λειψανθρωπία. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια υπηρεσία 7 ατόμων πρασίνου να έχεις από τις παρυφές πεντέλης μέχρι τη θάλασσα να καθαρίσεις τους κοινόξους χώρους, να κάνεις αποψηλώσεις δρόμους, και αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε πολλές φορές σε εξωτερικές εργολαβίες και αυτές με μέτρο, γιατί θέλουν την έγκριση. Υπάρχουν ζητήματα, προσπαθούμε για το καλύτερο και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Τουλάχιστον οι δημότες έχουν την αίσθηση ότι προσπαθούμε. Δεν έχουμε αφήσει κάτι χωρίς να το πιάσουμε. Και στο κομμάτι του αθλητισμού είστε δυνατοί, κύριε Δήμαρχε. Τουλάχιστον τα χρόνια που θυμάμαι εγώ, έτσι το δίπλα από εδώ, θυμάμαι ότι έχετε υγιές ομάδες εκεί.
οι ομάδες είναι σε υψηλό επίπεδο. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό όμως είναι ότι αναβαθμίσαν τις υποδομές μας. Να πούμε ναι, μόνο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και... όταν αναλάβαμε, είχαμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και σήμερα μετά από 4,5 χρόνια έχουμε 3 και κατασκευάζουμε το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο στην Αττική. Ένα αθλητικό κέντρο 65 στρεμμάτων που έχει μέχρι και ξενοδοχείο, μέχρι χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής. Οφείλω να ομολογήσω ότι όπου υποβάλαμε τεκμηριωμένες προτάσεις, πήραμε χρηματοδοτήσεις. Εξάλλου σήμερα το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη να απορροφήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια που κάποτε γυρίζαν πίσω. Σήμερα έχουμε βελτιώσει αυτό το ποσοστό απορρόφησης και εμείς είμαστε ένας Δήμος που δεν αφήνουμε τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες. Είμαστε παντού μέσα σε κάθε πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ένα αθλητικό κέντρο που θα έχει μέσα γήπεδο ποδοσφαίρου, ξενοδοχειακή μονάδα, όλα αυτά. Γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβο, κλειστό κολυμπητήριο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο αρτένις, βοηθητικά, ποδηλατόδρομο, ξενοδοχείο. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Τίποτα δεν δημιουργείται χωρίς να υπάρχει μια διαδρομή. Από το 2003 οι δημοτικές αρχές είχαν προγραμματίσει αυτό το πράγμα. Το βάλανε στις χρήσεις γης με το ΦΕΚ 199, το ΦΕΚ Μεσογείων. Και εμείς μπορέσαμε και βρήκαμε τη χρηματοδότηση συνδυασμού με την περιφέρεια και εκτελούμε αυτό το αθλητικό κέντρο. Ταυτόχρονα κάναμε 2 επιπλέον γήπεδα ποδοσφαίρου, 2 κλειστά, καινούργια γήπεδα τένις, αναβαθμίσαμε το κολυμπητήριό μας. Ο αθλητισμός, όπως και τα σχολεία μας, ήταν προτεραιότητά μας. Είναι για τα παιδιά μας και τα παιδιά μας δεν μπορεί να μείνει προτεραιότητα των πάντων. Πότε θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το τεράστιο έργο από ό,τι ακούω? Τα άλλα που σας είπα έχουν ολοκληρωθεί. Τα άλλα ολοκληρώθηκαν. Αυτό που είπατε τώρα. Αυτό πιστεύω ότι σε 2,5 χρόνια από σήμερα θα είναι έτοιμο να παραδοθεί. Σε 2,5 χρόνια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουν ξεκινήσει. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Σήμερα γίνεται το κεντρικό γήπεδο με το ταρτάν, με το στίβο. Έτσι. Θα προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση κατασκευή κερκίδων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και σε τρίτο τα βοηθητικά, το κλειστό και η ξενοδοχειακή μονάδα. Πάρα πολύ ευχάριστα νέα είναι αυτά, κύριε Δήμαρχε. Ευχάριστα νέα είναι για τους πολίτες, όχι μόνο του Δήμου μας και των γειτονικών περιοχών. Πιστέψτε μου ότι έρχονται πάρα πολλοί να αθληθούν στον τόπο μας. Εξάλλου εκεί πέρα μια παρέστολη, έτσι, μια εκτογραμμή είναι, δεν είναι. Μια παρέα είμαστε. Τα σύνορα είναι για τυπικά. Εμάς, τυπικά είναι. Όπως το είπατε, τυπικά είναι τα σύνορα. Οι φιλίες είναι χωρίς σύνορα. Όσον αφορά το κομμάτι του πολιτισμού, το κομμάτι καλοκαίρι έρχεται τώρα και συνήθως το καλοκαίρι ο κόσμος περιμένει κάτι παραπάνω. Κάνει εξίσου πολλά πράγματα. Ανοίξαμε ένα αθλητικό κέντρο που ήταν σιδερόφραχτο, γιατί υπήρχαν στα δικαστήρια οι προηγούμενες δημοτικές αρχές με τον ανάδοχο. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο αμφιθέατρο Μπένι Εργολάβος που θα έχει Ανατολική Αττική. Φτιάξαμε ένα μουσείο ιστορικής μνήμης περίοδου 1915-1985. Φτιάξαμε νέο κτίριο φιλαρμονικής. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μοναδικό θησαυρό της Πικερμικής Πανίδας, δηλαδή απολιθώματα ζώων 7 εκατομμυρίων χρόνων που είναι γνωστά στο παγκόσμιο στερέωμα, κάθε μουσείο του κόσμου παλαιοντολογίας έχει κεντρικό έκθεμα την Πικερμική Πανίδα. Εκτελούμε ανασκαφές που τις χρηματοδοτούμε εμείς και τα εκθέματα μένουν ιδιοκτησία του Δήμου. Εκτελούμε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ανασκαφές και φτιάξαμε αρχαιολογική αποθήκη στον τόπο μας να μην φεύγουν οι αρχαιότητες και να συντηρούνται εκεί πέρα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο project πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το οποίο ήδη έχει αναδείξει τη Ραφίνα ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ανατολικής Αττικής. Όπα, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, το λέω. Και, και το καλοκαίρι που μας έρχεται, δηλαδή, να περιμένουμε αντάξεις, εκδηλώσεις, τον όσο περιγράψατε. Εξάλλου, νομίζω ότι στα μέσα ενημέρωσης βγήκαν οι εκπληκτικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, οι οποίες ήταν μοναδικές στην Αττική. Γιατί έχουμε τη θέληση να δώσουμε στους ανθρώπους και στην αγορά αυτό που χρειάζεται. Δεν μπορεί όταν υπάρχουν, ας υποθέτω, το MacArthur Glen, αυτό που λέμε εκδοτικό χωριό δίπλα μας, το οποίο είναι μια συλλεκτική αγορά σε άλλο Δήμο, έτσι. Αλλά όταν δεν κάνεις ή κάτι στο Δήμο σου, φεύγουν οι δημότες και οι πελάτες και πηγαίνουν κάπου αλλού. Οπότε δεν μπορούν να ζήσουν οι επιχειρηματίες πόλης. Επομένως, αποφασίσαμε να κάνουμε μεγαλύτερες εκδηλώσεις και πραγματικά ξεκίνησαν. Από την Παλίνη, από τον Οροπό, από τη Νέα Μάκρη, από την Αρτέμι. Διαδημοτικές συνεργασίες ουσιαστικά, και περιγράφεται. Ήρθανε, κοιτάξτε, όχι, ήρθαν, δεν είναι διαδημοτική, ήταν μόνο δημοτική. Αφού λες Παλίνη, κύριε Δήμαρχε. Ήρθανε, δεν μου αφήσει να ολοκληρώσω, ήρθαν οι άνθρωποι εκεί πέρα να διασκεδάσουν και να ψωνίσουν. Α, η παραγωγή, αυτό μου λες. Έτσι, εμποδίσαμε το να φύγουν και μάλιστα προσελκύσαμε κιόλας. Εγώ εντάξει, σκέφτηκα ότι μπορεί να υπάρχει και ανταγωνισμός εκεί με τους όμορους Δήμους. Δεν ξέρω. Ανταγωνισμός δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Γιατί
οι μεγάλες μονάδες αυτές στα εμπορικά κέντρα που είναι το μέλλον, θέλουν συνεργασία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι τοπικές αγορές. Σε διαφορετική περίπτωση θα κλείσουν όλα και θα γίνουν όλοι υπάλληλοι πολυεθνικών. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή δεν έχει χρώματα, ενώνει. Οπότε σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δημάρχε. Εγώ θα ήθελα. Χρώματα έχει, αλλά έχει πολλά. Πρέπει να έχει πολλά. Ουράνιο τόξο. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρουσία σου εδώ στο Alert TV. Να σου δω καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δεν περάσατε και λίγα εκεί στην περιοχή. Και εμείς εδώ είμαστε ό,τι χρειαστείτε να προβάλλουμε και τις εκδικήσεις σας απέναντι στην πολιτεία, εάν δεν φανεί συνεπής αυτά που πρέπει να, έτσι, να δώσει στην περιοχή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η πολιτεία για όσα έγιναν εκεί. Αν όχι η ίδια η πολιτεία, έτσι, οι δομές της πολιτείας. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, πολιτεία. Εδώ είμαστε, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μίας ακόμη αυτοδιοίκησης live. Νομίζω ότι ακούσατε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που αναλύθηκαν εδώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπουρνούς, τον Βαγγέλη τον Μπουρνούς. Ραφίνα Πικέρμη, ένας δήμος που υπέστη τα πάνδυνα τη χρονιά που μας πέρασε. 7 μήνες μετά λοιπόν εμείς είμαστε εδώ, κάναμε πιστεύω μία αποτίμηση, μία συζήτηση και βγήκανε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία βεβαίως εσείς θα τα αξιολογήσετε. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.